Γεια σας, είμαι η Λίτσα. Σήμερα σε αυτό το βιντεάκι θα σας δείξω μερικά μυστικά πώς να κρατήσετε, να συντηρήσετε το πεντικιούρ σας ή να βοηθήσετε τα πόδια σας να παραμένουν μαλακά και εντατωμένα μέχρι την επόμενη περιποίηση. Όπως σας είχα πει και στο προηγούμενο βιντεάκι που σας έδειξα, υπάρχουν κάποια μικρά μυστικά που μπορούμε να ακολουθήσουμε, όμως δεν τελειώνει εκεί η περιποίηση των ποδιών. Το καλοκαίρι δυστυχώς θα ταλαιπωρούμε πάρα πολύ. Τα ανοιχτά παπούτσια και κυρίως τα χαμηλά, τα στρωτά παπούτσια που δεν έχουν καθόλου τακούνι, ταλαιπωρούν πάρα πολύ τα πόδια γιατί είναι πάρα πολύ κοντά στο έδαφος του δρόμου και όλη η σκόνη του δρόμου δυστυχώς πηγαίνει στα πόδια μας με αποτέλεσμα να αφυδατώνονται. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε κάτι περισσότερο για να τα κρατήσουμε όμορφα, περιποιημένα και ξεκούραστα. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, θα σας δείξω πώς θα κάνετε λοιπόν μία μάσκα ενυδάτωση στο σπίτι. Πάρα πολύ απλή. Μπορείτε να την κάνετε από κάθε μέρα ή μία, δύο, τρεις φορές την εβδομάδα, όσες εσείς τέλος πάντων θεωρείτε ότι είναι απαραίτητο και όσες προλαβαίνετε. Καλό θα ήταν όμως τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα να γίνεται. Αυτό που θα χρησιμοποιήσουμε είναι μία ενυδατική κρέμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μας ενδιαφέρει αν θα είναι body lotion, αν θα είναι κρέμα ποδιών ή οποιαδήποτε άλλη κρέμα. Θέλουμε απλά μια πολύ ενυδατική κρέμα. Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ελαιόλαδο, που είναι πάρα πολύ ενυδατικό για τα πόδια, για το δέρμα γενικότερα. Θα χρησιμοποιήσουμε σακουλάκια poly bag, γιατί θα βάλουμε τα ποδαράκια μας μέσα σε αυτά, θα δείτε πώς θα γίνει. Ή εναλλακτικά μεμβράνη φαγητού που θα τα τυλίξουμε. Απλά εγώ θεωρώ ότι είναι πιο εύκολα γιατί το φοράς σαν καλτσάκι και τελείωσες. Και καλτσάκια βαμβακερά. Απλά αυτά που έχουμε τα σωσονάκια στο σπίτι. Θα τα φορέσουμε μετά για να κρατήσουμε όλη τη ζέστη μέσα στα πόδια μας. Και να μπορέσει η κρέμα να απορροφηθεί πολύ καλύτερα στο μέσα. Να πάει όσο γίνεται πιο βαθιά στο δέρμα μας. Με αποτελέσματα τέλεια. Πάμε λοιπόν να το δούμε πώς θα γίνει στην πράξη. Να σας πω ότι καλό είναι πριν αυτή την περιποίηση να έχουμε κάνει ένα ωραίο ποδόλυτρο, να έχουμε χρησιμοποιήσει αυτή τη βούρτσα ή το βουρτσάκι όπως σας έδειξα που είναι για τα χέρια στο μπάνιο μας μέσα, κάνοντας ελαφρύ μασάζ μαζί με το αφρόλουτρό μας. Υιοθετήστε το αυτό κάθε φορά που κάνετε ντουζ. Στο τέλος που έχουν μαλακώσει τα ποδαράκια από τα νερά που τρέχουν ή κλείστε λίγο την μπανιέρα να κρατήσει λίγο νερό εκεί πέρα και με λίγο φρόλουτρο τρίβουμε πολύ καλά το δέρμα μας, τα νύχια μας, τα πετσάκια μας από κάτω σε όλα. Εγώ το κάνω και στα χέρια αυτό θέλω να σας πω για να αποφύγω να κόβω περισσότερα πετσάκια με το πενσάκι. Είπαμε όσο λιγότερο κόβουμε τόσο το καλύτερο. Οπότε εφαρμόζω στο ντουζ μου και μετά βγαίνοντας κάνω την περιποίηση που θα σας δείξω αμέσως τώρα. Λοιπόν, παίρνω την κρεμούλα μου και βάζω αρκετά μεγάλη ποσότητα. Προτιμάω να είναι μια κρέμα ενυδατική αλλά και λίγο πιο ρευστή. Και τι κάνω. Βάζω πολύ καλά μπόλικη κρέμα παντού. Προσέχω να πάει ιδιαίτερα εδώ, στα πετσάκια, στη φτέρνα, γύρω-γύρω, παντού. Το επόμενο βήμα είναι να πάρω το σακουλάκι, να το ανοίξω και να το φορέσω σαν καλτσάκι. Και μετά το καλτσάκι μου το φοράω από πάνω για να σφραγίσω και να μείνει ζεστό. Κάνω το ίδιο με το άλλο πόδι. Βάζω μπόλικη κρέμα ή και ελαιόλαδο όπως σας είπα και νωρίτερα. Και βάζω πολύ καλά, απλώνω παντού τη κρέμα. Επιμένω εκεί που συνήθως έχω τα μεγαλύτερα σημάδια αφυδάτωσης ή κάποιες σκληρύνσεις. Το σακουλάκι βοηθάει γιατί δεν αφήνει την κρέμα να την απορροφήσει το καλτσάκι. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να βάλουμε κάτι που να λειτουργήσει ως μόνος. Και τώρα καθόμαστε και περιμένουμε για λίγα λεπτά. Όσο περισσότερο μπορούμε.
Αυτό που θέλω να προσέξετε είναι ότι δεν σηκωνόμαστε να περπατήσουμε, όπως θα δείτε και μόνοι σας, γλιστράει πάρα μα πάρα πολύ. Για να μην έχουμε λοιπόν ατυχήματα, κάντε το κάποια στιγμή της ημέρας που θα ξαπλώσετε λιγάκι στον καναπέ να ξεκουραστείτε ή το βράδυ πριν πέσετε για ύπνο, βάλτε τα όση ώρα βλέπετε τηλεόραση και μετά αφαιρείτε το για να κοιμηθείτε κανονικά ή το κρατάτε και όλη νύχτα να το αντέχετε. Φέρετε λοιπόν στον εαυτό σας αυτή την περιποίηση, δεν είναι πολυτέλεια. Τα ποδαράκια μας μας κρατάνε μια ζωή όρθιους, μας πηγαίνουν όπου θέλουμε, τα ταλαιπωρούμε, είτε είμαστε όρθιοι είτε περπατάμε. Ακόμα και καθιστοί είναι κρεμασμένα κάτω. Ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Οπότε το αξίζουν. Δοκιμάστε το και πείτε μου τα σχόλιά σας, θα περιμένω. Και μην ξεχνάτε να επισκέπτεστε το blog μου στη διεύθυνση kuklitsas.blogspot.gr που και εκεί θα βρείτε πολλά μυστικά ομορφιάς και όχι μόνο. Μέχρι το επόμενο βιντεάκι να περνάτε καλά και μην ξεχνάτε να χαμογελάτε κάθε μέρα. Γεια σας!